κάθε μέρα. Ο εργαζόμενος λαός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος ακούει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι αυτές οι εκλογές είναι οι κρισιμότερες της μεταπολίτευσης. Από τα άλλα κόμματα ακούει ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των αντιμνημονιακών δυνάμεων, μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα διαπραγματευτεί μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστρατεύτηκαν μάλιστα ψεύτικα επιχειρήματα για τον πόνους των 50 εδρών και των μονοεδρικών. Επιμένουμε. Οι κρίσιμες μάχες δεν έχουν δοθεί ακόμα από το λαό. Είναι μπροστά μας. Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση δεν πρέπει να είναι μια χαμένη μάχη. Γιατί η θύελλα νέων μέτρων είναι πρώτων πυλών. Σε αυτή την εκλογική μάχη θα μετρηθεί το μπόι του λαού, η ετοιμότητά του να ασκήσει πιο αποτελεσματική πίεση, να διεκδικήσει, να αντεπιτεθεί την άλλη κιόλας μέρα, τους επόμενους μήνες. Αν σχηματιστεί μια δίθεν αντιμνημονιακή κυβέρνηση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή θα είναι μια κυβέρνηση που θα ασχοληθεί μόνο με την κορυφή του παγόβουνου και όχι το ίδιο το παγόβουνο. Κυβέρνηση ευκαιριακής σύνθεσης. Τότε μια μόνο δραματική εμπειρία θα γνωρίσει ο λαός. Τις πρώτες κρίσιμες ώρες ο λαός θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας πότε θα γυρίσει από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός. Που τάχα θα διαπραγματευτεί την αναβολή της δόσης των δανείων 1, 2 ή 3 χρόνια. Η αναμονή θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πρωτοφανή απογοήτευση, σε μια τυφλή αγανάκτηση που θα φέρει το κίνημα βήματα πίσω σε μια κρίσιμη περίοδο που χρειάζεται άλμα μπροστά. Αυτή η κυβέρνηση με άλλα πρόσωπα δεν θα είναι τελικά λιγότερο επικίνδυνη από τις κυβερνήσεις που έχουμε γνωρίσει. Είμαστε βέβαιοι ότι οι κομμουνιστές αριστεροί που χώρισαν οι δρόμοι μας στη δίνη των γεγονότων του 1991-92 μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι λέμε, ανεξάρτητα αν διατηρούν διαφωνίες μαζί μας.